καλημέρα. Καλώς ήρθατε στην Φωλιά των Κούκου. Φυσικά, σήμερα η Άση μας θα μας πει όλες τις προβλέψεις για το Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Ποιος θα μας μαγειρέψει, ο νέος MasterChef Μανώλης Σαρής και τι θα μας φτιάξει, πανακότα με γάλα καρύδας. Φυσικά, όπως κάθε μέρα θα έχουμε αποκλειστικές συνεντεύξεις, νέα και πολλά δώρα για εσάς. Φυσικά, αφού είναι Παρασκευή, τι έχουμε σήμερα, έχουμε τις καλύτερες και τις όχι τόσο πετυχημένες εμφανίσεις στη μόδα, αλλά δεν θα είμαστε μόνοι μας, θα είναι μαζί μας η Νίνα Παπαϊωάννου και βεβαίως καλεσμένος μας, αυτός ο άνθρωπος, αυτός ο ζωντανός μύθος, ο Ιεροκλής Μιχαηλίδης. Λοιπόν, πάμε να δούμε τα 14 πιο κούκου βίντεο της σημερινής ημέρας και να ξεκινήσουμε. Καλημέρα, καλώς ήρθατε στη Φωλιά των Κούκου, την αγάπη μας από όπου και μας βλέπετε, Ελλάδα-Κύπρο, τα φιλιά μας, καλώς ήρθατε. Φυσικά βλέπετε ότι η Κατερίνα μας δεν είναι εδώ, σωστά τα βλέπετε τα πράγματα. Βεβαίως όμως θα σας πω ότι είναι μια χαρά, ότι είναι όλα καλά. Απλώς έπρεπε να μεταβεί εσπευσμένα στην Θεσσαλονίκη, γιατί η μητέρα της, η γιαγιά Κική μας, έπρεπε να κάνει μια σοβαρή επέμβαση, οπότε έπρεπε να βρεθεί εκεί. Είναι όλα καλά, πήγαν όλα καλά. Οπότε να ευχηθούμε όλοι μας πολλά πολλά περαστικά και γρήγορα σιδερένια. Μας βλέπουν τώρα, έτσι κι αλλιώς, οπότε τους δίνουν τα φιλιά μας. Όλοι τα φιλιά μας. Περαστικά. Πείτε τα φιλιά σας εκεί. Την αγάπη μας φιλιά και περαστικά. Απλόχερα κρατέρα. Και στη γιαγιά και εκεί. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Φυσικά έχουμε αυτούς τους άξιους εξαιρετικούς ανθρώπους εδώ πέρα. Όπου σήμερα θα βάλουν ακόμα περισσότερο λίγο τα δυνατά τους και όλα θα πάνε καλά, Κατερίνα μας, σαν να μην έχει αλλάξει τίποτα. Και έχουμε βεβαίως, ναι, έχουμε πάρα πολλά πράγματα. Έχουμε ένα νούμερο ένα, το οποίο είναι, προφανώς είναι κάτι διαφορετικό. Προφανώς είναι πολύ χρώμο, γιατί είναι και οι μέρες έτσι καλοκαιρινές. Είναι κάτι που ξέρουμε πάρα πολύ καλά, αλλά από την άλλη είναι με έναν τρόπο που δεν το έχουμε συνηθίσει. Θα καταλάβετε στο νούμερο ένα. Να ξεκινήσουμε φυσικά την αντίστροφη μας μέτρηση αυτή τη στιγμή από το νούμερο 14. Κατερινάκη, μας λείπεις πάρα πολύ, αλήθεια είναι. Να ευχηθώ να μας ζήσει και στην Αλεξανδρούπολη, στους κουμπάρους που μόλις γέννησαν, το Δημήτρης και η Μαρίνα μας, το γιο τους, να σας ζήσει. Να σας ζήσει, να σας και ζήσει. Και πάμε σε ένα πολύ ωραίο ζευγάρι, γιατί έχουμε την Ευελίνα Νικόλιζα, φυσικά την ξέρετε, τον Κλεάνθη, τον σύντροφο, και τον Λουκουμά, το σκύλο τους. Λοιπόν, τα παιδιά είναι 5 χρόνια μαζί, αλλά το τελευταίο περίπου μισό χρόνο συγκατοικούν κιόλας. Και μια που είπα να συγκατοικήσουν, άκου τώρα ιδέα που είχε η Ευελίνα Νικόλιζα. Επειδή είναι πολύ διάσημη στο YouTube και κάνει πραγματάκια και έχει πολλούς followers και όλα αυτά, έβαλε στο παιχνίδι και τον Κλεάνθη και τον Λουκουμά, αλλά κυρίως τον Κλεάνθη. Ο οποίος ο άνθρωπος, κανονικά όπως βλέπετε και στα πλάνα μας, την ακολουθεί σε αυτό. Γύρισμα, Ευελίνα. Δίπλα και ο Κλεάνθης. Ξυπνάει η Ευελίνα. Το βλέπουμε στο YouTube κανονικά με τον Κλεάνθη. Παίζει με τον Λουκουμά. Εκεί και ο Κλεάνθης. Του συνάντησε λοιπόν η δική μας συνέντευξη του. Συγγνώμη, Λουκουμά λένε το σκύλο του. Ναι, είναι ο σκύλος του. Που έφερε και το δικό της κατοικίδιο. Α, και τι δεν είπαν εκεί. Λοιπόν, να τους δούμε, να τους απολαύσουμε για να δούμε τι τραβάει ο έρμος ο Κλεάνθης που πρέπει να πρωταγωνιστεί σε όλα τα βίντεο της Ευελίνας. Στο νούμερο 14. Λοιπόν, Λουλούκο, εδώ που θα πάμε τώρα, θέλω να είσαι καλό παιδί, να με βγάλεις σας προπρόσωπο. Γεια σας! Τι κάνετε? Καλά είμαστε εσείς. Λοιπόν, να σας συστήσω το Λουλούκο. Γεια σου, Λουλούκο. Έχουν κοντινό όνομα με το δικό μας. Ο Λουκουμάς. Ναι, ο Λουκουμάς, ο Λουλούκος Δαγκώνη. Δικό σου Δαγκώνη. Δεν θέλω να σε πανικοβάλλω, αλλά θα σου πω απλώς ότι ο τελευταίος άνθρωπος που έφυγε από εδώ πέρα πριν λίγο του σκίσε την μπλούζα. Φεύγω, κάτι μου έτυχε.
Πώς προέκυψε όλο αυτό με το YouTube? Η Ευελίνα είχε κάνει ένα δοκιμαστικό πριν 2 χρόνια, αν θυμάμαι καλά. Μου λέει: θέλω να κάνω YouTube, θα το δοκιμάσω έτσι για πλάκα στην αρχή. Τη λέω: κάνε ένα πιλωτικό, να το δούμε. Το γυρνάει μόνη της στο δωμάτιό της, μου το δείχνει, της λέω: ξεκίνα. Ναι, ο Κλεάνδης ξέρει βίντεο μοντάζ και αυτά, αυτή είναι και η δουλειά του ουσιαστικά. Κάνει βίντεο κλιπς και ενορχιστρώνει μουσική και τέτοια. Οπότε ευτυχώς είχα κάποιον να με βοηθήσει πάρα πολύ με τα τεχνικά κομμάτια, γιατί εγώ είμαι γκασμάς με την τεχνολογία. Και από ό,τι φαίνεται. Φίλους δεν έχει να πάει να παίξει. Μιλά, έλατε. Λίγο να τον βγάλουμε έξω να πάρει αέρα. Γίνεται τον όπου θέλει, πραγματικά εγώ δεν έχω καμία αντίρρηση. Πόσο καιρό είστε μαζί? 5,5. Πάμε στα 6. Δεν ξέρουμε πόσα χρόνια είμαστε μαζί. Κόφτε το, κάτ. 11 Αυγούστου είναι 6 χρόνια, έτσι. Ήθελα να δείξω ότι θυμάται η ημερομηνία για να εντυπωσιαστώ. Άρα καθίσατε να. Δουλειέ στο σπίτι, ποιο κάνει? Μαζί. Έχουμε μοιράσει κάπω τα δωμάτια τη δουλειά, εκτό από ένα πράγμα το οποίο να το πω βλέπει και η μαμά του Κλεάντη και δεν είναι σωστό. Αλλά το σιδέρωμα. Α, ναι. Τουλάχιστον μουράβι. Μουράβο, βλέπω τηλεόραση και μπαλόν. Έχει σκίσει όλα τα ρούχα λούκου μας. Αλλά δεν σίδερο, δεν ξέρω. Τι σίδερο, είναι ο Κλεάνθης? Όχι. Κανένας. Δεν έχουμε πάρει σίδερο και ζούμε σε μια κοινωνία, σαν να είμαστε έτσι κάποια χρόνια πριν, που να μην έχει εφευρεθεί ακόμα το σίδερο. Να ρωτήσω αν έτσι έχετε σκεφτεί το επόμενο βήμα, την επισημοποίηση. Φαντάζομαι βέβαια ζείτε έτσι, σαν δεν έχει. Ζητώμαστε, απλά επειδή είμαστε. Είναι φρέσκο λίγο αυτό η συγκατοίκηση. Είμαστε από τον Αύγουστο, ναι. Δηλαδή δεν έχουμε κλείσει φρέσκο, χρόνο. Φρέσκο, ακόμα. Φρέσκο είναι, μην θέλουμε, ξέρεις, να το ευχαριστηθούμε λίγο και ναι, μετά. Ναι, εμείς θέλουμε να το δούμε χαλαρά. Γελάσε, περίεργα όμως. Δεν πήγε το μυαλό μου, δηλαδή δεν μπορούσα να φανταστώ τη μαμά σου να σου λέει η Δελίνα πότε θα παντρευτείς. Τη θεωρώ πολύ προχωρημένη. Όχι. Με πιέζετε τώρα, με πιέζετε και εγώ, ξέρετε, αυτά δεν θέλω να τα συζητάω. Η μαμά μου και εγώ δεν τους το είχα, είναι από αυτούς που είναι πιο. Ναι, αλλά και εμάς δεν μας φαίνεται ότι. Ότι δεν σας νοιάζει. Ναι, μας φαίνεται. Χάρηκα πάρα πολύ που σας γνώρισα, ειλικρινά. Χάρηκαμε πολύ. Να μας ευχηθείς να ηρεμήσει ο Λουκουμάς. Μάλιστα. Ακούστηκαν ενδιαφέρουσες απόψεις για διάφορα θέματα. Λίγο αυτό με το σίδερο. Δώρο γάμου πρέσα, παιδιά, από έχει μένα. Έχει μια δυσκολία με έναν τρόπο, γιατί τίποτα να μην σιδερώνεται ίσως να είναι λίγο δύσκολο. Δεν ξέρω, εσείς τα πάτε καλά, καλύτερα, έχουμε. Μαριλού. Εγώ έχω υπάρξει φοιτήτρια, okay, που σίδερο ήταν το καλοριφέρ. Αυτό ήταν το σίδερο. Απλά να με. Τότε που ήταν τη μόδα με τις ρίγες τα μπλούζες. Ναι, εγώ 4 χρόνια θέλω να σου πω που το βεράκι αυτό δεν είναι το καλοριφεράκι μου. Μάλιστα. Στο σπίτι έχουμε σίδερο, εγώ δεν μπορώ να σιδερώσω. Αλλά σε προθήκη, έτσι για να φαίνεται. Όχι, σιδερώνουν άλλοι άνθρωποι. Okay. Εγώ δεν μπορώ να σιδερώσω, δεν μπορώ. Δεν μπορώ να το κάνω. Όποιο πάει σπίτι, δηλαδή, ρίχνει και ένα σιδέρο μα στην αριλού. Μπορώ να κάνω ό,τι θες με στο σπίτι, τα πάντα. Μαγειρεύω, καθαρίζω τα πάντα. Μέχρι να βάλω και τι να σου πω, τι ναυθαλίνες μέσα στα χαλιά. Παναγιά μου, τέτοια δύσκολη δουλειά. Πώς όχι, αυτό? Ότι ξέρω τι πρέπει να κάνω. Ως νοικοκυρά. Ναι. Δεν μπορώ να σιδερώσω που κάμισο. Τι να κάνω. Ωραία, να ρωτήσω μόνο για ποιο λόγο προκύπτει αυτό. Θέλει. Μου παίρνει μισή ώρα, 3/4 ένα που κάμισο. Αυτό εννοώ. Okay. Okay. Θα το κάνω, αλλά. Ναι, πάλι καλό όμως που τα πλένουν τα ρούχα τα παιδιά και ας μην τα σιδερώνουν. Γιατί να σου πω και κάτι, άμα δεν μπορείς να σιδερώσεις και βαριέσαι, γιατί ο υδρατμός τώρα να σου έρχεται στη μούρη δεν είναι και πάρα πολύ ωραίο. Εγώ έχω εναλλακτικούς τρόπους και τα έχω δοκιμάσει και μπορείτε να το κάνετε και εσείς στο σπίτι. Εκεί που παίρνεις, ας πούμε, π.χ. να κάνεις μπάνιο με ζεστό νερό, βάζεις το μπλουζάκι σε μια κρεμάστρα δίπλα και από τον υδρατμό πέφτει. Ή ας πούμε μπορείς να το βάλεις κάτω από το στρώμα. Ναι, άμε, ή την ώρα που τα βγάζεις από το πλυντήριο, μπορείς να τα τεινάξεις πάρα πολύ καλά και τα πλώνεις και είναι σαν σιδερωμένα μετά. Δεν καταλαβαίνω. Στη ζωή, δεν είναι τίποτα τέτοιο. Είναι μάθημα οικογενειακό. Έχει και άλλο τρόπο εκτό από αυτόν. Να πω όχι, κάτι, πρέπει να τα πλώνει. Να τεινάζει ούτω ή άλλω τα ρούχα. Είπε τρει. Με το τίναγμα. Ναι. Το στρώμα και την μπανιέρα. Α, και το στρώμα. Το στρώμα κάτω από το στρώμα. Ναι, το σηκώνει εκεί που σηκώνει το σεντόνι. Α πούμε, βάζει από κάτω το. Προκομμένα τα κορίτσια μα. Υπάρχει μια ατάκα τώρα που θυμήθηκα από ένα παλιό σύριαλ που έλεγε ο άντρα στη γυναίκα ότι τι ωραίο το μπλουζάκι σου. Το φαντάζομαι τσαλακωμένο δίπλα από το κρεβάτι μου. Οπότε αφού θα τσαλακωθεί, γιατί να το σιδερώσει. Αχ, Κατερίνα μας. Πάμε να σου πω κάτι. Αχ, Κατερίνα μας, τι χάνεις. Αν ξέρεις, αν δεν ξέρεις ή δεν θέλεις να σιδερώνεις, καλύτερα μην το κάνεις. Υπάρχουν συγκεκριμένοι κανόνες. Δηλαδή, παιδί μου, το πουκάμισο και ο γιακάς, που είναι για εμάς πολύ σημαντικό. Αν δεν ξέρεις να σιδερώνεις γιακά, Τζόρτζια, μάλλον που δεν θέλει, γιατί ξέρεις πώς καταλαβαίνω, δεν το κάνεις, παιδιά. Έχω δει στραβοχημένους γιακάδες. Κι όμως δεν είναι ο γιακάς το θέμα. Ο γιακάς κάνεις πρώτα το έξω και μετά το μέσα και μετά το έξω.
Το μανίκι εμένα. Εμένα το μανίκι μου παίρνει τέσσερις, μια αιωνιότητα και μια μέρα. Το λέει και η λέξη μανίκι. Φαντάζομαι ότι είναι πολύ κατατοπιστικό το πώς κανείς σιδερώνει. Ελπίζω να είσαστε σε λίγο καλύτερη μοίρα. Όμως θέλω να πω ότι θα μπορούσα κι εγώ και θα μπορούσαμε και όλοι εδώ να είμαστε πολύ προκομμένοι να κάνουμε κανάλια στο YouTube. Βλέπεις, όλος ο κόσμος.